Παρασκευή, θέλοντας και μη, θα συναντήσω και τον Υπουργό και την ύπατη αρμοστία ή Πέμπτη απόγευμα, όποτε κλείσουμε το ραντεβού, θέλοντας και μη θα τους δούμε και θα θέσουμε τα ζητήματα. Βέβαια υπάρχουν δικαιώματα. Μερικοί θεώρησαν ότι απέκτησαν ξαφνικά περισσότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους επιχειρηματίες. Είπαμε, αυτά τα πράγματα όλοι πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε τον λόγο μας. Σίγουρα και σε κάποιους θα βόλευε να πάρουν και κάποια λεφτά μέσα στο χειμώνα που δεν τα παίρνουν το καλοκαίρι. Αλλά δεν κοιτάνε αν θα καταστρέψουν τις υπόλοιπες 20.000 κλίνες. Επομένως είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό και θα παλέψουμε όλοι μαζί και τους εξήγησα, εμείς είμαστε εντάξει στο λόγο μας. Γι' αυτό και ο Λεκλέρκ αμέσως τους απέστειλε από εκεί. Είμαστε εντάξει μέχρι κεραίας και με το παραπάνω. Και όταν μου ζήτησε χάρη ο Βίτσας, λέει, αντί να μείνουν, λέει, μέχρι τις 10 Απριλίου, να μείνουν μέχρι τέλος Μαΐου στη Χράνη, λέει, Υπουργέ, το παίρνω όλο το βάρος επάνω μου, κανονίστε να τελειώσουμε, μη μου απηγήξετε τις παραλίες. Αν το ξεχάσαν κάποιοι αυτοί, θα τους το θυμίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Με όποιον τρόπο χρειαστεί. Επομένως, θα είμαστε ραντεβού. Επίσης, πριν από λίγο και η Θαπασφίσια, η Σοφία τη Μαυρίδη, στηρίζει αυτή την υπόθεση την Περιφερειάρχη. Μίλησε και με τον Απόστολο τη Τζικώστα πριν από μισή ώρα περίπου. Δεν έχουμε, είμαστε ενιαία γραμμή και θέλω να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς και του Τζικώστα, του Αποστόλη. Λοιπόν, και είμαστε μία γραμμή. Εμείς ζούμε από αυτό. Η Πιερία ζει από τον τουρισμό σε ένα μεγάλο βαθμό και δεν έχει κανείς δικαίωμα να τα κουμπίσει. Δεν θα μας ταλαιπωρώ παραπάνω, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Επομένως, θα ήθελα εφόσον η Πρόεδρος θέλει να, ή πρώτα η Αντιπεριφέρεια θέλετε να κάτι κύριε Ρουκάκη, μετά αμέσως Ευαγγελία θα σου δώσουμε το χρόνο. Χωρίς να φάω το χρόνο κανενός, καλημέρα. Στο θέμα αυτό, όπως ανέφερε και ο κ. Δήμαρχος, η κυρία Αντιπεριφερειάκη, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερία και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον κ. Τζικώστα, είναι απόλυτα σύμφωνοι ότι το τουριστικό μας προϊόν δεν μπορούμε με κανέναν λόγο και κανένας μας να μας το υποβαθμίσει. Γι' αυτό και άλλωστε στις συνεδρίες εδώ πέρα βρίσκεται και ο νομικός μας σύμβουλος ο κ. Παπάζογλου. Για όποια νομική υποστήριξη χρειαστεί θα είναι στη διάθεση στην ομάδα που θα δημιουργηθεί. Δεν θέλουμε με κανένα λόγο υποβάθμιση της τουριστικής μας ανάπτυξης. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσατε να το κρατήσετε στην κρίση, να το ενδυναμώσετε. Νομίζω ίσως μια ατυχή απόφαση, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος θα γίνουν οι ενέργειες για να σταματήσει αυτό το κακό, δεν θα μας ρίξει το τόσο καλό μας τουριστικό προϊόν. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ Δημήτρη. Η κυρία Ξυπταρά, η Ευαγγελία, σαν πρόεδρος των ξενοδόχων Πιερίας. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε κανέναν εδώ που δεν είναι από την Πιερία. Να τον καλωσορίσουμε σε αυτή τη σπουδαία περιοχή, σε αυτή την τόσο σημαντική περιοχή για τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί κάποιους περιμέναμε σήμερα. Όχι. Η Ένωση Ξενοδόχων πριν 2 χρόνια βρέθηκε να πρέπει να διαχειριστεί ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με το μεταναστευτικό. Δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη, έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να κρατήσουμε και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ξενοδόχους για το τι στάση έπρεπε να κρατήσουμε τότε. Και σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με την Περιφερειακή Ενότητα και με τον Δήμο Κατερίνης και με όλους τους φορείς και με τους βουλευτές καταφέραμε πριν 2 χρόνια και κρατήσαμε αυτόν τον τόπο θα έλεγα με την καλή του φήμη. Είπα και χθες στη συνάντηση που είχαμε ότι με τους ανθρώπους εμείς δεν έχουμε κάτι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλόξενη. Δεν έχουμε κάτι. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν και στην Πιερία οι δομές για να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους που ερχόταν εδώ. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εγκατάσταση προσφύγων ή μεταναστών σε περιοχές τουριστικές, όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη και στα ορεινά. Οπουδήποτε υπάρχει τουριστική περιοχή κατά μήκος όλης της Πιερίας
Είμαστε αντίθετοι στο να εγκατασταθούν και θα προσπαθήσουμε με κάθε μέσο να το σταματήσουμε αυτό, όσο περνάει από το χέρι μας. Δεν μπορεί κανένας να βάζει σε κίνδυνο τους κόπους επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων επί 25 χρόνια και να ανεβάσουν αυτόν τον τόπο και να τον κάνουν τουριστικό προορισμό. Κανένα δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Ούτε αυτός ο κύριος που εμφανίστηκε τώρα, ούτε και κανένας άλλος στο μέλλον. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, το ξαναλέω, θα μας βρουν όλοι απέναντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δημαρχή. Ευχαριστώ κύριε Ξεφταρά. Μήπως ο νομικός σύμβουλος της περιφέρειας θέλετε κάτι? Υπάρχει κάποιος άλλος φορέας εδώ, παρακαλώ. Όποιος θέλετε εκ των δύο, σαν επαγγελματίες. Από το Δέλτα Σίγμα Ολυμπιακής Εκτής, ένας νοικιαζομένο δωματίο, Θεοδωρής Παναγιώτης λέγουμε. Θέλω να παροτρύνω τα μέσα ενημέρωσης, τα blogs, πώς τα λένε, όσο μπορούμε να το κρατήσουμε χαμηλά το θέμα. Να σας πω, το μάθαμε σαν Δέλτα Σίγμα, σήμερα είναι Τετάρτη, το μάθαμε Δευτέρα βράδυ. Σήμερα είναι Τετάρτη πρωί, σε δύο μέρες έγινε βούκινο. Σήμερα το πρωί, εγώ προσωπικά έχω συμβόλαιο για 3 χρόνια με σέρβικο γραφείο από τον Όφισα, το Perla Tours. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν συμβαίνει κάτι στην Πιερία. Είναι εποχή συμβολέων. Θα κάνουμε ζημιά, εκεί που πάμε να κάνουμε καλό, θα κάνουμε ζημιά μόνοι μας στον εαυτό μας. Κρατήστε το όσο μπορείτε χαμηλά. Βγαίνοντας από εδώ, πρέπει να είμαστε πιο συνειδιώτοι, δεν θα λέμε να μην το λέμε στον αέρα. Ακούμε ένα, λέμε δύο. Ακούμε ένα, λέμε δύο. Αυτό κάνουμε. Θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Είναι εποχή συμβολέων. Θα πατήσουν τα γραφεία πάνω μας να κάνουν μειώσεις. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Εγώ έχω, σας λέω, Perla Tours, Νόβισα. Μπείτε να δείτε το site του. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Το ακούσαμε το Perla Tours. Τέταρτη φορά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η λογική, συμφωνώ, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δούλεψε πάνω στον τουρισμό και χτίσαμε πολλά πράγματα για μια σειρά ετών. Αυτό, όπως είπε και η Ευαγγελία, πραγματικά δεν τολμάει κανείς να το κάνει. Αλλά το να κρατήσουμε χαμηλά ένα θέμα, το κρατήσαμε. Πώς το κρατήσαμε χαμηλά? Όταν ο δήμαρχος της ΚΟΟ, ο φίλος μου ο Γιώργος, έβγαινε και φώναζε, εγώ και ο Χατζηδιάκος της Ρόδου, που είχαμε περισσότερες πρόσφυγες, το κρατήσαμε χαμηλά. Σε 3 συνέδρια που ήταν, δεν χρειάστηκε να μιλήσω, λέω, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Το κρατήσαμε χαμηλά τότε. Αλλά δεν μπορεί ένας να ταράζει την ειρήνη, την κοινωνική ειρήνη και την οικονομική τάξη του τόπου και εμείς να το έχουμε χαμηλά. Θα είναι με ειλικρίνεια. Και είπαμε, δεν χωρεί ούτε γραμμή σε αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να υποστεί καμία ζημία κανείς. Να απαντήσει στο Perla Tours λοιπόν ότι ένας έκανε κάποιο συμβόλαιο και όπως με ενημερώνει ο κ. Λεμονόπουλος τώρα που του πήρε από το γραφείο του Υπουργού ο δικηγόρος, προχωρούν ήδη σε διαγωνισμούς για ενοικιάσεις κατοικιών, όχι στις παραλιακές εκτάσεις. Πες τα κύριε Λεμονόπουλος, παρακαλώ. Τώρα μόλις μίλησα με τον δικηγόρο, έχει εντολή από το Υπουργείο να προχωρήσει σε διαγωνισμούς. Σας το λέω να το ξέρετε. Γιατί το ρώτησα, δεν δεχόμαστε Ολυμπιακή Ακτή, Παραλία και Χωρινό, ούτε έναν λαθρομετανάστη. Και το τόνισα, για μένα είναι λαθρομετανάστη. Σε μάση περιπτώσει υπάρχει διάσταση απόψεων για αυτό το θέμα. Εγώ έτσι τους αποκαλώ, δήμαρχε, και δεν θέλω να γίνω πρόσφυγα στον τόπο μου. Εμείς θέλουμε από σένα μία υπόσχεση ότι όπως πέτυχε την άλλη φορά και δεν ήρθε κανένα στην παραλία, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνεις, θα σηκωθεί να πας στην Αθήνα να αγωνιστείς, εμείς είμαστε όλοι δίπλα, και να τους διαβιβάσεις κάτω, αυτήν τη φορά θα δούμε πράγματα που δεν έχουν γίνει καμιά άλλη φορά. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Συμφωνείτε κύριοι? Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλει δράση περισσότερο παρά να το λέμε, πετύχαμε πράγματα, έχουμε τη συνένωση της Περιφέρειας, της Περιφερειάρχη, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Ενοικιαζομένων Δωματίων και όλων των συλλογικών φορέων. Φαντάζομαι θα ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο του Εκμελητηρίου, σαφώς και έχει ξεκάθαρη θέση όπως και την προηγούμενη φορά, ο Ηλίας Κατσαχριστοδούλου. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ ότι να είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι, πιστεύω ότι αντιλαμβάνονται με ποιον μιλάνε και με ποιους μιλάνε.
και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε δυναμικές, γιατί εμείς το εννοούμε όταν λέμε δυναμικές κινητοποιήσεις. Και όχι χωρίς λόγο, γιατί γίνονται πολλά. Εδώ έχουμε σοβαρό λόγο, μας πειράζουν, είναι σαν να έχουμε μια αγελάδα μεγάλη, την οποία τη φροντίζουμε, να έχει το καλύτερο γάλα κλπ. Και έρχεται κάποιος, έρχεται ένας ιός να τη μολύνει. Θα το σκοτώσουμε τον ιό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ένας ιός να μας κάνει ζημία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είμαστε σε αγωνιστική διάθεση και από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι για μια ακόμη φορά θα τα καταφέρουμε. Είτε με τον Α, είτε με τον Β, είτε με τον Γ τρόπο. Και επίσης, εφόσον με εξουσιοδοτείτε και εσείς όλοι οι επαγγελματίες, θα μιλήσω και με τους τρεις βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης μετά από εδώ, ξεκάθαρες θέσεις, διότι αυτοί λέγανε πραγματικά το διαχειριστήκαμε άριστα εδώ και συμφώνησαν και αυτοί τότε ότι πραγματικά είχαν μια διαχείριση. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Δεν είπαμε να κλωτσίσουμε τον κόσμο. Έχουν στήσει επάνω και είναι το άδειο το μισό πάνω στον Ηρακλή. Άδειο. Έχει κόσμο. Για 700 άτομα και μένουν μέσα 120-140, δεν ξέρω κάθε μέρα, φεύγουν και κάτι. Έχει και περιφούς μέσα στην Κατερίνη. Φτάνει. Ας τους πάμε εκεί και τα ηλιακά θερμοσύμφωνα έχουν για πόλα. Έτσι δεν είναι. Ή ας νοικιάσουν σπίτια μέσα στην Κατερίνη. Όχι παραλίες, είναι κόκκινη γραμμή. Να συμπληρώσει τον Παναγιώτη, μαζί δεν είστε. Ναι, ναι έλα, πες το. Ναι, Θωμά. Α, πρώτα εσύ έπρεπε να μιλήσεις, πρόεδρε. Απλά θέλω να πω ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να το τελειώσουμε, να το λύξουμε το θέμα. Δηλαδή να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ότι το ίδιο ζήτημα δεν θα το αντιμετωπίσουμε πάλι σε 6 μήνες ή σε 7 μήνες ή σε 8. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις. Γιατί είμαι σίγουρος ότι και μετά από λίγο καιρό πάλι κάποιος επιχειρηματίας θα βρεθεί να κάνει τα ίδια. Οπότε έχουμε τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέω το εξής, ότι εγώ δεν επαναπαύομαι στη δέσμευση κανενός. Ποτέ. Καμία δέσμευση κανενός. Δεν τους νοιάζει. Όχι αυτούς και άλλους που πιθανόν αποφασίζουν στην Αθήνα. Καμία δέσμευση δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε τώρα να τελειώσει το θέμα αυτό και από εκεί και πέρα έχουμε και νου και γνώση και διάθεση, ας το επαναλάβουμε. Δεν πήγαν να μας το τριπλάρουν με τους... στον Κορινό με το... Αυτό δεν μας κάνανε. Σε δύο μέρες φύγανε. Εμείς μπορεί να τους δώσουμε τώρα 5 μέρες περιθώριο, θα δούμε, θα σας πω την Παρασκευή ή την Πέμπτη το βράδυ που θα μιλήσω με όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε με αγωνιστική διάθεση.